πάω στον κύριο Καπούλη για να ρωτήσω, κύριε Περιφερειάρχα, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, πρώτον, τι έχει κάνει η Περιφέρεια για τη στήριξη της οικογένειας και δεύτερον, τι μέτρα εισηγήσετε, μιας και δίνεται έμφαση στη στήριξη των πολυτέχνων εδώ και χρόνια, από το Δήμο Αναλουσίου, από όμως το θυμάμαι, που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι Δήμοι και οι αυτοδίκες. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εγώ, γιατί νομίζω ότι είναι από τα πιο κρίσιμα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κοινωνία και προφανώς μας συγχαρώ για το Υπουργείο της Κοινωνίας. Να πω λοιπόν ότι η περιφέρεια της μέσα σε αυτό το εθνικό ζήτημα, το οποίο και οικονομικό και ασφαλιστικό, και ένα σύστημα ζητημάτων, έχει διαθέσει μέσα από προγράμματα πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσει να βοηθήσει την οικογένεια. Θα σας πω από το πρόγραμμα αναγνώριση και επικοινωνία τη οικογενειακή ζωή, έχουμε διαθέσει τα τελευταία χρόνια περίπου 10 εκατομμύρια και τα βάρο θέλουν να έχουν 300 σταθμό. Έχουμε διαθέσει για να φτιάξουν το 300 σταθμό. Σε δεκάδες δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε επιδοτήσει δομές ΔΑΠ, ΜΕΑ και τα ξέρει ο κύριος Πατέλης, τα οποία έχουν βοηθήσει και τις οικογένειες και τις μονομενικές αλλά και αυτές που έχουν προβλήματα. Και βεβαίως θα σας έλεγα με άλλα προγράμματα τα οποία έχουν από τα κοινωνικά παντοφορία, τα εμπιστιστικά και γενικότερα μια δημιουργία ενός κοινωνικού κράτους, που αυτό προφανώς βοηθάει όχι μόνο τις πολύτερες οικογένειες, αλλά βοηθάει τις οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά. Θα σας έλεγα όμως ότι αυτό το οποίο κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, δεν είναι ένα ζήτημα προνοιακό, είναι μια στρατηγική δημογραφική, αντιμετώπισης, η οποία σχετίζεται και με πλήθος άλλων, όχι επιδοματικών τόσο ζητημάτων. Εμένα θα με επιτρέψει να πω ότι πέρα στο οικονομικό και ζήτημα νοοτροπία. Και θα έλεγα σε αυτό το πάνελ, ενδεχομένως, θα έπρεπε εκτός από εσάς που έχετε 4 παιδιά και προφανώς έχει μια μεγάλη αξία. Εγώ γνωρίζω στο Μαρούσι ότι υπήρχε μια οικογένεια που είχε 13 αδέρφια. Και ίσως είναι και η πιο πολύτεκτη οικογένεια για την πατέρα σήμερα. Εδώ είμαστε και του Υπουργείου Εσωτερικών με 86 αγεκόνια και λέγεται Δαμιανός Παλιάκης. Το λέω αυτό, διότι δεν είναι μια ευτυχισμένη οικογένεια, πολύ πλούσια οικογένεια. Και όμως αυτή η νοοτροπία, αυτός ο τρόπος ζωής, είναι κάτι διαφορετικό από όλα αυτά που όποιος και να τα πει δίκιο θα έχει. Αλλά προφανώς η νοοτροπία είναι αυτό που έχει μεγάλη αξία. Θα έλεγα λοιπόν τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να παρθούν. Θα πρέπει να έχουν και να σχετίζονται και με τη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας με θέματα όπως ζητήματα εργασίας που να έχουν διαμονιοδότηση. Ίσως μεταγραφικών δυνατοτήτων των παιδιών που μπορεί να προέρχονται από μια πολύτεκτη οικογένεια μέσα από κάποια κοινωνικά κριτήρια. Προφανώς η στήριξη για ένα μεγαλύτερο σπίτι όπως παλιά ήταν μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Το ξέραμε αυτό, η οικονομική κρίση ίσως κάποια πράγματα τα στέρισε. Αλλά θα με επιτρέψετε να πω, τα ζητήματα που σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση θέλουν λίγο περισσότερο ενίσχυση στη στρατηγική αυτή. Και γιατί το λέω. Το θυμόσαστε κύριε Δημητρικολάου στο Μαρούσι, ήμασταν χωρίς να υπάρχει τότε νόμος, οι πρώτοι που κάναμε κατάργηση των δημοτικών τελών στις πολίτερες οικογένειες και στις τρίτερες 50% των δημοτικών τελών. Ήταν ένα στοιχείο που τελικά νομοθετήθηκε από το κράτος, αλλά ξεκίνησε την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν νοοτροπίες παραδείγματος χάρη πολίτερες οικογένειες σε όλα τα πολιτιστικά, τα πολιτιστικά δρόμενα δεν δίνουν τίποτα η πολιτική οικογένεια. Και αυτό ξεκίνησε την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα για να μην δηλωθώ, εγώ θεωρώ ότι καταρχήν η συνένεση, η πολιτική, η κομματική σε αυτό το εθνικό ζήτημα είναι το πρώτο, το πρωτακτικό. Το δεύτερο, η δυνατότητα και η ενδυνάμωση αυτή που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες να μπορέσουν να ενισχύσουν τοπικά αυτές τις οικογένειες μέσα και από την περιφέρεια προφανώς που τους δημιουργείς. Θα έλεγα επειδή αναφέρθηκε πάρα πολύ πώς θα επιστρέψουμε τους νέους μας, οι οποίοι κάνουν οικογένειες έξω από τη χώρα μας, αλλά και πώς δεν θα αφήνουν άλλοι έξω από τη χώρα μας. Θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα και θα πω το μοντέλο παραδείγματος χάρη της Δανίας, που επιδοτεί το νέο. Και μάλιστα, εάν δύο νέοι νυφευτούν, δίνει μεγαλύτερη επιδότηση σε αυτό, έχει δημιουργήσει οικογένειες
με παιδιά 20 χρονών που παντρεύονται και κάνουν παιδιά από 20 χρονών. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός και πολύ σωστά, έχουν αυξήσει πλέον οι γυναίκες να διαπλοκούνται κατά μέσο όρο από 31 ετών και πάνω, ενώ παλιότερα είναι 24. Άρα θεωρώ ότι σήμερα μέσα από αυτή τη συζήτηση προφανώς δεν πρέπει να λύσουμε το θέμα, αλλά η ευαισθητοποίηση, αλλά και η σύνδεση και η συνένεση όλων μας ότι πρέπει να λύσουμε το θέμα, νομίζω είναι η αρχή, αρκεί να μην το ξεχάσουμε μετά από αυτή την αποφάση από αυτό το θέμα. Ευχαριστώ τον κύριο Καπούλη. Θα πάω στον ιδιωτικό τομέα. Τον όρο καταλαβαίνω μου έχει βαρύνοντα.